Τώρα, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το Στρασβούργο. Εκεί θα βρούμε τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Είναι μαζί μας για να μας δώσει έτσι το δικό του σχόλιο για τις εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα μετά και τη θυαλώδη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή και την υπερψήφιση που είχαμε στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Κύριε Μαριά, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας από το Στρασβούργο. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Αύριο γύρω στις 3 η ώρα τοπική θα συζητήσουμε για τα αποτελέσματα του Eurogroup και την διαπραγμάτευση Ελλάδας και δανειστών. Επομένως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα εδώ στο Στρασβούργο. Και φυσικά αναμένουμε όλοι το Eurogroup, αλλά από ό,τι βλέπω, έτσι μια πληροφόρηση που έρχεται, ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του μηχανισμού του ESM, δηλαδή του μηχανισμού που έχει δανειοδοτήσει την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέστειλε μια επιστολή στο Eurogroup και λέει ότι δεν συνενεί στο να μετατραπούν τα επιτόκια από κειμενόμενα σε σταθερά. Είναι μια προσπάθεια της ελληνικής πλευράς, όπως ξέρετε, μας συμφέρει τα επιτόκια να μην είναι κειμενόμενα, να οριστούν και να είναι σταθερά, διότι επειδή είναι μακροχρόνια τα δάνεια, αν τα επιτόκια τα οποία είναι χαμηλά γίνουν βεβαίως σταθερά, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει ένα χαμηλό επιτόκιο για όλα αυτά τα μακροχρόνια δάνεια. Μάλιστα. Και ήταν πηγαίνετε στα κατευθείαν θέματα που θα ήθελε να ρυθμίσει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ο κύριος Ρέγκλινγκ αντιδρά σε αυτό ως ESM, ως μηχανισμός, και επομένως νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι θετικό όσον αφορά τις εξελίξεις στο Eurogroup και τα αιτήματα που παρουσιάζει η ελληνική πλευρά. Αυτή η πληροφορία που μας μεταφέρετε, κύριε Μαριά, είναι επίσημη. Δηλαδή, έχει αποσταλεί αυτή η επιστολή, αυτό το μήνυμα στο Δεν έχω δει το έγγραφο, αλλά με βάση την ενημέρωση και πληροφορίες που υπάρχουν στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτή η εικόνα, αυτή η ενημέρωση. Τώρα, το έγγραφο και τον κύριο Ρέγκλινγκ δεν το έχω δει. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πληροφόρηση ότι υφίσταται κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι προδιαγράφει ότι θα υπάρχει μια σκληρή αντιμετώπιση των δανειστών. Εγώ το συνδυάζω και με παλαιότερα δημοσιεύματα όπου ο κύριος Ρέγκλινγκ το είχε αποκλείσει αυτό. Αλλά το να υπάρχει επιστολή, την οποία βεβαίως αυτή μπορεί να σας την επιβεβαιώσει μόνο όσοι συμμετέχουν στο Eurogroup, το οποίο θα αρχίσει στις 3 η ώρα. Επομένως, οι συμμετέχοντες μπορεί να επιβεβαιώσουν τη λήψη της επιστολής αυτής. Ξέρετε, η Ελλάδα, κύριε Μαριά, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, συμβαίνει και όλο το προηγούμενο διάστημα, βρίσκεται ανάμεσα σε αξιωματούχους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, ο καθένας από τη δική του πλευρά, είτε θετικές είτε αρνητικές, και προσπαθούμε και εμείς να τις αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και εσείς την άποψή σας και να μας μεταφέρετε έτσι τις πληροφορίες σας για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή. Γιατί από όσο γνωρίζουμε, οι Ευρωπαίοι σε γενικές γραμμές συμφωνούν στην συμφωνία, στη διευθέτηση του χρέους της Ελλάδας, του ελληνικού χρέους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει η Γερμανία από την άλλη πλευρά, η οποία θέλει αυτό να προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κάποια δημοσιεύματα σήμερα αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανόν ο κύριος Σόιμπλε να απομονωθεί στην δική του άποψη, την ώρα που φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ότι έχει εγκλωβιστεί στο γεγονός ότι από τη μία ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα, από την άλλη όμως δεν συμφωνεί και με τις απόψεις τις οποίες προτάσει το ΔΝΤ. Τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα επικρατήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις? Τελικά θα δούμε για ακόμα μία φορά να είναι αρκετά ισχυρή άποψη της Γερμανίας? Και βεβαίως, αν και εφόσον δούμε να συζητεί τη διευθέτηση του χρέους, θα πάμε σε τόσο σημαντικές λεπτομέρειες σαν αυτή που μας μεταφέρατε, την οποία στέλνει ο κύριος Ρέγκλινγκ και αφορά ακόμα και στην μείωση των επιτοκίων, στον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει? Κοιτάξτε, καταρχάς να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, διότι ο κύριος Τσίπρας χτες μίλησε για
ότι θα υπάρχει απομείωση του χρέους. Μέσα στην ημερήσια διάταξη αναφέρεται ότι το θέμα που θα συζητηθεί είναι η βιωσιμότητα του χρέους, sustainability. Σωστά. Δεν μιλάει πουθενά για μείωση και του χρέους. Επομένως, το αν ένα χρέος είναι βιώσιμο ή όχι, αυτό θα συζητηθεί. Φυσικά εμείς σωστά λέμε ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο για πάρα πολλούς λόγους. Ναι. Αλλά η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αφορά την βιωσιμότητα του χρέους. Επομένως, μπορεί να υπάρξουν δυνάμεις, και να μην το αποκλείεται, οι οποίες ενδεχόμενα να προέρχονται από τη Γερμανία και άλλες πλευρές, οι οποίες να πούνε ότι το χρέος είναι βιώσιμο ή διαχειρίσιμο, ή να πούνε ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2022. Καλά, επομένως, ναι. Πολλά πράγματα θα συζητηθούν, διότι στο τρίτο μνημόνιο, μην ξεχνούμε ότι η Ελληνική Βουλή ψήφισε ότι δεν θα υπάρξει απομείωση, ονομαστική απομείωση του χρέους. Αυτό είναι κάτι που το έχει ψηφίσει η ελληνική πλευρά. Επομένως, οι όποιες διευθετήσεις θα μπορούσαν να αφορούν πρώτον τα επιτόκια, και γι' αυτό μπήκα μέσα στο ψητό και σας είπα ότι υπάρχει αυτή η πληροφόρηση ότι ο ESM αντιδρά και δεν θέλει να μετατραπούν τα επιτόκια αποκειμενόμενα σε σταθερά. Και δεύτερο είναι το θέμα αν θα πάμε σε μείωση επιτοκίων. Mm-hmm. Και τρίτον, εάν θα πάμε σε επιμήκυνση του δανείου, ναι, ή επίσης αν θα έχουμε και κάποια περίοδο χαρίτος μεγαλύτερη. Αυτά είναι τα σημεία που εγώ βλέπω ότι θα μπουν στη συζήτηση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δανειστής δεν θέλει να μειώσει τις απαιτήσεις του. Επομένως, πιστεύω ότι θα αρχίσουν συζητήσεις επί της διαδικασίας, οι οποίες μπορεί να τραβήξουν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μια άλλη έτσι πληροφόρηση που υπάρχει διάχυτη στην ατμόσφαιρα είναι ότι όποια συζήτηση για διευθέτηση του χρέους πάντοτε θα συνδυάζεται με αιρεσιμότητα, με conditionality, δηλαδή με μέτρα και όρους, στους οποίους ενδεχόμενα να υπάρχουν σκληροί όροι, όπως είναι η επίτευξη φερρυπίν των πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% από το 2018 και μετά. Νομίζω, δηλαδή, κύριε Μαριά, ότι όλοι έχουν αποδεχθεί ότι το θέμα του κουρέματος του χρέους έχει τελειώσει. Όλοι περιμένουν, ναι, να δούμε τι θα γίνει με μια πιθανή διευθέτηση, η οποία έτσι, θα περιλαμβάνει αυτό που είτε είπε ο Πρωθυπουργός για απομείωση δεν υπάρχει, γιατί χτες μίλησε για απομείωση ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό το γνωρίζουμε, ίσως πάλι μπλεχτήκαμε στις λέξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα ήθελα να πούμε για ακόμα μία φορά πώς συνδέεται με τα επιπλέον μέτρα. Γιατί μπορεί τώρα η ελληνική κυβέρνηση να έχει στα χέρια της το δυνατό χαρτί. Είναι και ένα καλό χαρτί, ας πούμε, η ψήφιση του φορολογικού και του ασφαλιστικού. Δείχνει ότι τα πράγματα προχωρούν προς ένα συγκεκριμένο δρόμο εδώ στην Ελλάδα. Υπήρξε συμφωνία για τα δύσκολα αυτά θέματα. Ωστόσο, με αυτό η αξιολόγηση δεν κλείνει. Έχουμε και τα επιπλέον 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, τα οποία θα πρέπει να ψηφιστούν ως μέτρα έκτακτης ανάγκης. Και θα ήθελα να μας πείτε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, κατά τη δική σας άποψη και κατά τις δικές σας πληροφορίες, και πώς, με ποιο τρόπο συνδέεται με το 3,5% πλεονάσματος. Γιατί αν δούμε τελικά να κάνει πίσω το ταμείο στο 3,5% και να πηγαίνει σε μικρότερα ποσοστά, νομίζω ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα δεν θα χρειαστεί να συμφωνηθούν. Αυτό που θέλει η ελληνική πλευρά στην ουσία είναι να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός, ο κόφτης όπως λέμε, ναι, δηλαδή ο μηχανισμός μιας αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής, ο οποίος ούτως ή άλλως υπάρχει ως μηχανισμός μέσα στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πακέτο 6-pack και 2-pack που λένε. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες τέτοιες που προβλέπουν αν φεύγουν τα όρια από τα συμφωνηθέντα, να υπάρχει η αρμοδιότητα στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών με εξουσιοδότηση στους νόμους οι οποίοι θα ψηφίζονται κάθε φορά για τον προϋπολογισμό του έτους 2017, 2018 και 2019, να μπορεί να παίρνει διορθωτικά μέτρα ούτως ώστε να μειώνει δαπάνες, και εφόσον στο κείμενο τουλάχιστον το οποίο μας τέθηκε υπόψη εδώ και μέρες από τον κύριο Μοσκοβισή
ότι ανέφερε ως ελληνική πρόταση ότι θα εξαιρούνται οι δαπάνες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας, σημαίνει ότι όλες οι άλλες δαπάνες είναι μέσα. Άρα είναι μέσα και οι δαπάνες για τους μισθούς στο δημοσίο και οι δαπάνες για τις συντάξεις τις οποίες καταβάλει το δημόσιο. Άρα λοιπόν, αν χρειαστεί η ελληνική πλευρά να περικόψει δαπάνες, προφανώς θα περικόψει και μισθούς και συντάξεις και όλα αυτά για να πετύχει αυτό το πλεόνασμα του 3,5%, το οποίο να εξηγήσουμε, βέβαια το ξέρει το κοινό σας, όταν λένε πρωτογενές πλεόνασμα εννοούν τα ποσά που θα καταβάλει η Ελλάδα στους δανειστές ως κεφάλαιο, ως χρεολύσια. Γι' αυτό και ενδιαφέρονται οι δανειστές. Ενδιαφέρονται για να παίρνουν κάποια χρήματα πέραν των τόκων και ως χρεολύσια, ως κεφάλαιο έναντι εξοφλήσεως του δανείου. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να κάνουν πίσω στο 3,5%? Προφανώς θα υπάρξει μια πίεση και ο ρόλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αύριο, τουλάχιστον εγώ ελπίζω αν λάβω το λόγο, θα πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν είναι δυνατόν να απαιτούν τα υψηλότατα αυτά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πηγαίνουν στις τσέπες των δανειστών, σε μια οικονομία διαλυμένη, με μια φτωχοποιημένη ελληνική κοινωνία και με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αλλά οι δανειστές είναι βέβαιο ότι είναι σκληροί, παραμένουν σκληροί στο θέμα αυτό και θα απαιτήσουν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι ένα θέμα έντονη συζήτηση που θα πρέπει να διεξαχθεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά, και μου κάνει εντύπωση, πρέπει να βάλει στο τραπέζι και ένα-δυο σημεία ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα, το τι έχει συμβεί με τον δανεισμό της Ουκρανίας. Διότι πρόσφατα, πριν από αρκετούς μήνες, ενέκρινε δάνειο η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, το οποίο έχει συνδέσει την αποπληρωμή του με ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, έχει πει ότι η Ουκρανία θα αποπληρώνει τις δόσεις εφόσον έχει ένα ύψος ανάπτυξης και συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό να μην εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Ελλάδας? Γιατί δηλαδή δεν ζητάει η κυβέρνηση αυτή τη ρήτρα ανάπτυξης, όχι γενικώς και ορίστως, αλλά για λόγους ίσης αντιμετώπισης με την Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δεν είναι καν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο αναφέρεται, και πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η λύση δεν πέφτει στο τραπέζι. Θα ήταν μια λύση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα και να δώσει μια ισορροπία σε γενικές γραμμές στον τρόπο που γίνεται η αποπληρωμή του δανείου. Να δώσει μια και ισορροπία. Το δεύτερο και σημαντικό είναι τι θα γίνει με την επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία γνωρίζετε ότι είχαν εξαιρεθεί από το PSI, τα κράτησε τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα εισπράττει στο 100% ενώ τα έχει αγοράσει με έκπτωση 30-40%. Αυτή τη στιγμή είναι σωρευμένα πάρα πολλά χρήματα, διότι δεν έγινε επιστροφή ούτε το 2014 ούτε το 2015. Και βεβαίως, αν πάμε μέχρι το τέλος, μιλάμε για μεταξύ 7,5 και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα λεφτά πρέπει άμεσα να έρθουν στην Ελλάδα. Βρίσκονται σε ένα λογαριασμό του ESM. Εάν έρθουν λοιπόν σε άμεση προτεραιότητα, τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια τώρα και μέχρι το τέλος του 2016, μπορεί να φτάσουμε στα 5 δις ευρώ. 5 δις ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να επενδυθεί στην ανάπτυξη, να στηρίξουμε νέες δουλειές, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν να προσλάβουν από ένα υπάλληλο έστω η κάθε μία. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει κύριε ανάπτυξη Μαριά, στην Ελλάδα. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Περιμένουμε να έρθει και η εξαίρεση στις αγορές ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο και αυτό θα έδινε με τη σειρά του μια ανάσα. Ωστόσο, ένα-ένα πρέπει να γίνουν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Και το ότι μπήκε τελικά η συζήτηση για το χρέος στην ατζέντα του Eurogroup θα πρέπει να μας ευχαριστεί, γιατί μέχρι στιγμής είδαμε ότι πέρασαν πολλά χρόνια για να καταφέρει να γίνει ακόμα και αυτό. Χαίρομαι που είναι στην ατζέντα η βιωσιμότητα του χρέους, η εξέταση, και εύχομαι να μην έρθει ο Σόιμπλε και άλλοι και πούνε ότι είναι βιώσιμο το χρέος και τελειώνει η κουβέντα εκεί. Διότι δεν αποκλείω και ένα τέτοιο γερμανικό κινησμό. Αυτό είναι πολύ πιθανό να ακουστεί, αλλά το θέμα είναι αν για ακόμα μία φορά ο κύριος Σόιμπλε θα έχει ένα λόγο ο οποίος θα επικρατήσει των άλλων Υπουργών Οικονομικών ή τελικά θα απομονωθεί, όπως πολλοί ισχυρίζονται και πιστεύουν για αυτή τη φορά. Οι αποφάσεις του Eurogroup λαμβάνονται ομόφωνα, που σημαίνει ότι έστω και μία δύναμη να
μειοψηφί και αν βεβαίως αυτή είναι και η Γερμανία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση. Εμάς μας ενδιαφέρει η λήψη απόφασης. Επομένως η λήψη απόφασης απαιτεί ομοφωνία. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να πετύχουμε πάνω στις προτάσεις που θα μπουν να έχουμε την ομοφωνία για να ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης του χρέους που θα μπορούσαν να μπουν διάφορες πλευρές. Τι να πω, μήπως τριμωχτεί αυτή τη φορά, μετά το αργά το απόγευμα ίσως να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα έχουμε νέα και από τη δική σας συζήτηση που θα γίνει αύριο. Η συζήτηση θα είναι αύριο και ευτυχώς εδώ έχουμε διαφάνεια και όλα μπαίνουν στο τραπέζι. Εγώ, όπως ξέρετε, παίζω πάντα Εθνική Ελλάδος. Μπορεί να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά αυτή την κάνουμε εντός των τυχών. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές, πάντα στηρίζω την ελληνική πλευρά. Υπό τέτοιες συνθήκες, όλη η Εθνική Ελλάδος πρέπει να είμαστε, κύριε Μαριά. Έτσι, δεν έτσι θέλω και να σας να αποχαιρετήσω ακόμα. Μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο SBC το θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς κάνατε μία ερώτηση στον κύριο Ντράγκη για το αν θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση των κόκκινων δανείων, με βάση το πρότυπο της Ιταλίας. Θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς σας είπε και αν και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό για τα ελληνικά δεδομένα, όπου σαφώς το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της Ιταλίας. Αν το δούμε με ποσοστά, εδώ ξεπερνούν το 50%, στην Ιταλία είναι κάτω από το 20% τα NPLs. Κοιτάξτε, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο κύριος Ντράγκη απήντησε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από το μνημόνιο που να αναγκάζει τις ελληνικές τράπεζες να πωλήσουν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό ανατρέπει όλη τη φιλοσοφία και τη λογική και το κλίμα που είχε υπάρξει. Απλά αναλωθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Ελλάδα στο να συζητάμε τι θα γίνει σε περίπτωση πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα ξένα funds. Και αυτό είναι σημαντική κουβέντα που βγαίνει τώρα και γίνεται, διότι είχε περάσει το κλίμα ότι επειδή αναφέρεται δήθεν ως υποχρέωση στο μνημόνιο η πώληση των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να πωληθούν τα κόκκινα δάνεια εν ώψη της μεγάλης ρύθμισης για αξιολόγηση, ρύθμιση του χρέους κλπ. Άρα η πρώτη παρατήρηση Ντράγκη που το γράφει ρητά στην επιστολή του και μάλιστα με παραπέμπει και στο άρθρο στη σελίδα του μνημονίου είναι ότι πρώτον το μνημόνιο δεν υποχρεώνει τις τράπεζες να πουλήσουν τα δάνεια. Δεύτερον, ότι κάθε τράπεζα μπορεί να ασκήσει δική της εμπορική πολιτική αναλόγως το τι ύψος κόκκινων δανείων έχει, τι αποθεματικά και να ρυθμίσει τα θέματα αυτά. Και τρίτο και σημαντικότερο, στην πρώτη παράγραφο ανοίγει το δρόμο για μια λύση αλλά ιταλικά. Δηλαδή να γίνει ουσιαστικά τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων, τα οποία αν έχουν προϋποθέσεις να μπορούν να δοθούν ως collaterals στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το κάνουν ήδη στην Ιταλία, έτσι ξεκίνησε και η ερώτησή μου, γιατί είδα ότι πήγαινε να βρεθεί μια τέτοια λύση στην Ιταλία. Επομένως η ερώτησή μου είναι γιατί να μην γίνει και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν το αποκλείει αυτό η απάντηση που δίνει ο κύριος Ντράγκη. Και τώρα αν πούμε ότι και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη στη διάθεσή τους 18 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστό εν ώψη του ότι θα πουλήσουν σταδιακά τα ομόλογα του EFSF που έχουν και τα οποία επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα πουλήσουν στο επόμενο διάστημα. Μπορούν κάλλιστα να δούνε διαφορετικά τα κόκκινα δάνεια με μια αντίληψη διαφορετική, τέτοια που να στηρίξει και τις μικρές επιχειρήσεις τις ελληνικές και κυρίως τους δανειολήπτες, τους νοικοκυρέους οι οποίοι θέλουν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, αλλά βεβαίως μειώθηκαν οι μισθοί τους, μειώθηκαν οι συντάξεις τους και έχουν βγει εκτός προγραμματισμού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σκύψει πάνω στο θέμα αυτό και οι ελληνικές τράπεζες να δώσουν μια λύση τέτοια που να στηρίξει το δανειολήπτη, ο οποίος έχει στηρίξει ως Έλληνας πολίτες και όλοι μας την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αυτό νομίζω ένα, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι ένα θέμα διαμφισβήτητα που θα μας απασχολήσει αρκετά το επόμενο διάστημα. Ήδη μας έχει απασχολήσει για πολύ καιρό. Αν έχουμε την ευκαιρία, κύριε Μαριά, κάποια στιγμή να δούμε μόνο το θέμα αυτό αναλυτικά, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και αν και εφόσον αρχίζει να δίνεται μια λύση σε αυτό το βραχνά που έχουν οι ελληνικές τράπεζες, αυτό από μόνο του σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνει μια ανάσα
και μια μεγαλύτερη ασφάλεια για το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε και κλείνοντας να πω ότι αν παρακολουθεί κανείς τα θέματα από κοντά, τα παλεύει, βάζει μια ατζέντα διαφορετική από αυτή που θέλουν να βάλουν οι δανειστές και όλα αυτά που σας λέω είναι εντός του πλαισίου, είναι πράγματα που υπάρχουν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συμφωνηθέντα, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια διαφορετική ανάσα, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις, να επιβιώσουν οι οικοκυρέοι και να μπορέσουν τα εκατομμύρια των ανέργων να βρουν δουλειά, διότι βέβαια. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε προοπτική. Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Μαριά. Να είστε καλά. Για τη φιλοξενία. Γεια σας από το Στρασβούργο.